Καλησπέρα από την Καλυφαία. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στους Ξεφτιλέζερς και στους Χιτ για την τέταρτη αγωνιστική στην Bronze League του Τζάμπολ. Οι Ξεφτιλέζερς είχαν την πρώτη επίθεση του αγώνα, αλλά δεν σκοράραν. Οι Χιτ τώρα είναι στην επίθεση. Την μπάλα έχει από Παθανασίου. Προσπαθεί να βρει έξω πάσα στον Αντωνιάδη. Απέναντι μπάλα ξανά στον Παθανασίου. Τούτσις. Πάει στο πλάι. Drive ο Γιορναμιλάκης τώρα είναι. Θα πάρει το πρώτο σουτ για τους Χιτ. Δεν θα σκοράρει. Αμυντικό rebound για τους Ξεφτιλέζερς. Και ο Τιπάλτος θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Τρίποντο για τους Ξεφτιλέζερς. Άστοχο rebound ο Τούτσις για τους Χιτ. Ξανά σε αυτόν την μπάλα, θέλει να μπει στη ρακέτα, κινείται στη baseline, παίρνει φάουλ ο Τούτσις. Επαναφορά θα πάει στη baseline για τους Χιτ. Ο Τούτσις πηγαίνει στην επαναφορά. Βλέπει τον Παπαθανασίου, αυτός έξω το Γιορνταμιλάκη, ξανά Τούτσις. Ο Παθανασίου σηκώνεται από τη γωνία, σκοράρει για δύο πόντους. Και οι Ξεφτιλέζερς είναι στην επίθεση με τον Τιπάλτο. Ψάχνουν πάσα στη ρακέτα στο Χαραλαμπόπουλο. Θα κρατήσουν κατοχή με 14. Δεδούσης είναι αυτός, ο Δημήτρης Δεδούσης. Βλέπει πάσα στο Τζίτσο. Μάχης για το ποιος θα κρατήσει την κατοχή. Έχουμε Τζάμπολ, η μπάλα θα πάει στους Χιτ. Έχασαν την κατοχή οι Ξεφτιλέζερς, αλλά τουλάχιστον πήρανε το βελάκι για την επόμενη διεκδίκηση. Αντωνιάδης κατεβάζει για την ομάδα του. Γιορταμιλάκης βλέπει τον Τούτσι. Αυτός πάει στο πλάι. Ξανά η μπάλα στον Τούτσι. Όμορφη κίνηση, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Τσίτσος. Ο Δεδούσης θέλει να βγάλει το μάτι μπροστά. Πολύ ωραία στο Χαραλαμπόπουλο. Θα σκοράρει αυτός 2-2 το παιχνίδι μετά από κάτι παραπάνω από ένα δίλεπτο. Με τον Αντωνιάδη και πάλι στην επίθεση για τους Χιτ. Κάνει όμορφη κίνηση, βλέπει τον Γιορταμιλάκη, Τούτσις μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, rebound ο Τσίτσος. Ο Δεδούσης θέλει να περάσει το κέντρο για τους Ξεφτιλέζερς. Ψάχνει και βλέπει μπάλα απέναντι. Εκεί είναι ο Τιπάλδος, σηκώνεται άστοχα, παλεύει ο Τσίτσος. Θα μαζέψει ο Γιορταμιλάκης τελικά για το σκύτο αμυντικό rebound. Θα περάσει το κέντρο ο Γιορταμιλάκης. Βλέπει τον Παπαθανασίου, αυτός το Τούτσι απέναντι μπάλα, το τρίποντο είναι άστοχο για το σκύτ. Και ο Στραβοσκούφης αφήνει στο Δεδούση. Όμορφα στο Χαραλαμπόπουλο, καλάθι από το Χαραλαμπόπουλο, 2-4. Προβάδισμα για τους Ξεφτιλέζερς στο παιχνίδι. Ο Αντωνιάδης κατεβάζει για τους Χιτ. Κρατάει την μπάλα Αντωνιάδης, βλέπει πάσα στο πλάι. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Γιορταμιλάκη. Ο Στραβοσκούφης ψάχνει μπροστά, αλλά δεν καταφέρνουν κάτι Ξεφτιλέζερς αυτή την επίθεση με τον Τούτσι να θέλει να βγάλει εφηδιασμό για τους Χιτ. Ωραία στο Γιορταμιλάκη, καλάθι για τους Χιτ, 4-4. Μετά από περίπου 4 λεπτά στο παιχνίδι, 3-50. Ο Δεδούσης άφησε... Συγγνώμη, τώρα είναι ο Δεδούσης, πριν ήταν ο Μαυροσκούφης. Ο Τιπάλτος βρίσκει το Δεδούση στο πλάι, σηκώνεται άστοχα. Rebound ο Κουκαλίτης για τους Χιτ. Ο Αντωνιάδης κρατάει κατοχή για την ομάδα του. Γιορταμιλάκης
σηκώνεται από μέσα απόσταση. 6-4 για τους Χιτ που ανακτούν το προβάδισμα. Και Στραβοσκούφης θα περάσει το κέντρο για τους Ξεφτιλάιζες. Βλέπει πάσα στον Τιμπάλτο, αυτό στο Βεντούσι, όμορφα στο Τζίτσο. Βάζει χέρι από Καλύπης, δεν καταφέρνει να κλείψει. Κρατάνε κατοχή οι Ξεφτιλάιζες. Έχουν 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Παρακινδυνευμένη πάσα στο Χαραλαμπούπουλο. Αυτός βλέπει τον Τζίτσο. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Τζίτσος, αλλά θα πάρει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για να στάρει δύο βολές με 5 και 14 το χρονόμετρο για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πρώτη βολή είναι εύστοχη για τον Τζίτσο και τους Ξεφτιλάιζες. 6-5 θα μειώσει το πόντο. Δεύτερη βολή έξω, μαζεύει ο Τούτσις αμυντικό rebound για την ομάδα του. Ο Αντωνιάδης θέλει να την βγάλει μπροστά. Θέλει να βρει το κοκαλίδι, αυτός θα σηκωθεί για 3, συνεύστοχος για 2, συγγνώμη, 2 ο Πιχνιορέφ. Είναι εύστοχος ο κοκαλίδις, 8-5. Δεύτερο πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο, σχετικά αναγνωριστικό είναι το παιχνίδι ως τώρα. Ο Δεδούσης έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Κάνει ένα drive, πολύ όμορφη κίνηση, παλεύει ο Τσίτσος. Καθαρίζουν τη φάση, hit. Με τον Παπαθανασίου, ο Αντωνιάδης βλέπει τον Γιορταμιλάκη. Αυτό θα σηκωθεί για 3 άστοχα. Ο Κοκαλίδης παίρνει rebound και σκοράρει 15. 4 και 25 ακόμα για την περίοδο. Κλέβουν οι hit με τον Τούτσι. Την πάσα το Ξεφτιλάιζες, ο Αντωνιάδης τώρα βλέπει τον Τούτσι, αυτός τον Κοκαλίδη. Ξανά ο Κοκαλίδης θα σηκωθεί άστοχα, μαζεύει ο Τσίτσος. Δεδούσης, θέλει να επιτεθεί ο Δεδούσης, παίρνει φάουλ, δεν τελειώνει. 4-0-6 για το τέλος της περίοδου, θα πάει στη γραμμή των βολών ο Δεδούσης. Από την όμορφη ενέργεια που έκανε και το φάουλ που κέρδισε. Η αλλαγή στο μάτς είναι αυτή για τους Χιτ. Με τον Καρβαρά να μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Αντωνίαδου. 16 είναι το σκορ. Μία βολή είναι το Ξεφτιλάιζες. 3 και 55 ακόμα για να τελειώσει η περίοδος. Ο Καρβαράς βλέπει πάσα στο πλάι στον Τούτσι, Γιορταμιλάκης από την κορυφή σηκώνει, σκοράρει 12-6 για τους Χιτ που έχουν μπει ζεστή στο παιχνίδι. Στραβοσκούφης. Τιπάλδος. Βλέπει το Βεδούσι. Αυτός ψάχνει ωραία το Χαραλαμπόπουλο. Τιπάλδος, 10 δευτερόλεπτα για τους Ξεφτιλάιζες. Σηκώνει ο Τιπάλδος για 3 άστοχα, μαζεύει ο Τούτσις στο rebound. Θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά ο Τούτσις. Φτάνει πολύ ωραία πάσα στο Γιορταμιλάκη. Αυτός δεν σκοράρει, ο Τιπάλδος θα μαζεύει στο αμυντικό rebound. Θα φτάσει στην απέναντι πλευρά ο Τιπάλδος, θα σηκωθεί από μέσα απόσταση. Θα μαζέψει ο Τσίτσος σε επιθετικό rebound. Η μπάλα θα καταλήξει έξω από τα πόδια παιχτών των Χιτ, οπότε οι Ξεφτιλάιζες κρατάνε κατοχή. Ψάχνουν πάσα στη ρακέτα στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός θα σπάσει έξω στον Τιπάλδο, πολύ όμορφο drive. Ο Τιπάλδο μπαίνει, βγαίνει μπάλα, δεν έρχεται το καλάθι από τους Ξεφτιλάιζες και ο Τούτσις θέλει να περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Σηκώνεται ο Τούτσις, κόβεται, επιθετικό rebound ο Γιορταμιλάκης, Κοκαλίδης, βλέπει τον Παπαθανασίου, δεν θα σκοράρει, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος για την ομάδα του. Ο Βεβούσης θέλει να φύγει στον εφηδιασμό για τους Ξεφτιλάιζες. Θα πάρει φάουλ ο Βεβούσης, 2 και 31 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ είναι στο 12-6, αλλαγή για τους Ξεφτιλάιζες. Ο Ηλιόπουλος είναι αυτός που έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει πάσα στην baseline στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Τσίτσος είναι στην κορυφή, σηκώνεται, όμορφη κίνηση από τον Τσίτσο. Καλάθι 12-8. Μειώνει στους 4 οι Ξεφτιλάιζες.
και ο Τούτσις έχει την μπάλα στην επίθεση. Ψάχνει να βρει τον Παπαθανασίου. Αυτός βλέπει έναν ολομόνα τον Γιορταμιλάκη μέσα στο κέντρο της ρακέτας των Ξεφτιλάιζερς που αδράντσαν εντελώς αυτή τη φάση. Ο Γιορταμιλάκη συνεχίζει να σκοράρει μόνος του. 14-8, τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Ο Στραβοσκού ψήχει την μπάλα στα χέρια του και βλέπει τον Ηλιόπουλο. Αυτός αφήνει στο Βεβούση, ζητάει σκρίνα από τον Τζίτσο. Κλείνει το Βεβούση, βρίσκει ωραία πάσα όμως τον Χαραλαμπόπουλο που θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τους Ξεφτιλάιζερς, 1,5 λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο. 14-10 είναι το παιχνίδι και ο Καρδαράς κατεβάζει για τους Χιτ. Τούτσις. Σηκώνται για τρεις, ο Τούτσις δεν σκοράρει, μαζί το Χαραλαμπόπουλος αφήνει στο Βεβούση. Βεβούση την ώρα που περάσαμε στο τελευταίο λεπτό του προς το καλέ του, πατάει από την κορυφή άστοχα, μαζεύει από Παπαθανασίου. Ο Τούτσις τριπλάρει στην απέναντι πλευρά. Σηκώνται από την αλφαβήτα άστοχα, rebound για ποιον, για τον ίδιο. Έξι δευτερόλεπτα τώρα έχουν οι Χιτ. Ο Τούτσις βρίσκει τον Παπαθανασίου. 3-2. Υποπίεση χρόνο. Ο Καρδαράς σουτάρει άστοχα. Μαζεύει ο Τσίτσος αμυντικό rebound. Αυτός θέλει να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Βλέπει πάσα στο πλάι στο Βεβούση. Αυτός βρίσκει καταπληκτικά το Χαραλαμπόπουλο. Φοβερό καλάθι από τους Ξεφτιλάιζερς. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Όλα είναι στους Χιτ. Οι οποίοι περνάνε το κέντρο με 10 δεύτερα τώρα στον Τούτσι. 14-12 είναι το σκορ. 5 δευτερόλεπτα και ο Τούτσις πατάει από μέση απόσταση άστοχα. Μαζεύουν οι Ξεφτιλάιζερς, προλαβαίνουν το χρόνο, αλλά δεν είναι εύστοχο το σουτ. Τέλος πρώτης περίοδου, 14-12. Σε λίγο μαζί. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Ο Ηλιόπουλος άφησε την μπάλα στα χέρια του Βεδούση. Είχαμε πει για το βελάκι που κέρδισαν οι Ξεφτιλάιζερς κάποια στιγμή στις αρχές της πρώτης περίοδου. Ο Βεδούσης πολύ όμορφα στον Τζίτσο. Ο Τσίτσος παλεύει, δεν σκοράρει, μαζεύουν αμυντικό rebound ή hit και θα φύγουν στην επίθεση με το Ριγόπουλο το rebound. Ο Γιορταμιλάκης βλέπει τον Νικολάου, ξανά Γιορταμιλάκης, καλάθι και φάουλ. Ο Γιορταμιλάκης είναι ασταμάτητος στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα, παίρνει την ομάδα του σε 16-12. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάει και στη γραμμή, δεν συμπληρώνει το έμεσο τρίποντο. Το rebound από τον Τζίτσο. Αλλά δεν είναι καλή η πάσα του, δεν την προλαβαίνει. Ο Βεβούσης χαμένη κατοχή για τους Ξεφτιλάιζερς που ήταν απρόσεχτοι σε αυτή τη φάση. Αρβανιτάκης που πέρασε στον αγώνα με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τρίποντο για τους Χιτ, άστοχο, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Βεβούσης. Παίρνει φάουλ ο Βεβούσης. Δεύτερο φάουλ για τον Καρδαρά είναι αυτό. Τσίτσος θέλει να βρει πάσα απέναντι στον Ηλιόπουλο. Μπαίνει αυτό στη ρακέτα, σπάει έξω. Δημήτρης Βεβούσης σηκώνεται, σκοράρει 16-14. Αρβανιτάκης. Περνάει το κέντρο, βλέπετε το Γιορταμιλάκη, αυτός ο Νικολάου, κλείνει τον Νικολάου στον Αρβανιτάκη. Σηκώνεται για τρεις ο Αρβανιτάκης, ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι. 19-14, ένας από τους καλύτερους τρίποντες του πρωταθλήματος είναι ο Στέφανος. Βεδούσης. Θα περάσει το κέντρο για την ομάδα του. Ο Δημήτρης Βεδούσης. Κάνει τον drive, σηκώνεται, σκοράρει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 19-16. Έχει πολύ όμορφο ρυθμό μέχρι στιγμής τώρα το παιχνίδι. Ωραίο μπάσκετ για τις δύο πλευρές. Γιορταμιλάκης κοιτάζει προς τον Νικολάου. Τελικά αφήνει στον Αρβανιτάκη. Ριγόπουλος ψάχνει τον Νικολάου στη ρακέτα. Αυτός πάει στο Γιορταμιλάκη. Ολομόναχος στο τρίποντο. Συνεχίζει ο Γιορταμιλάκης.
ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σήμερα είναι απίστευτο το ξεκίνημα που έχει κάνει στο παιχνίδι ο Γιορτανιλάκης. 22-16. Δούσης έχει την μπάλα στα χέρια του, ψάχνει να βρει τον Τζίτσο, αυτός θα πάρει φάουλ από τον Ριγόπουλο, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Ριγόπουλος κατάφερε να γλιτώσει το καλάθι για την ομάδα του και θα πρέπει να κερδίσει τους πόντους από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Τζίτσος η πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη είναι έκτοφη, 22-17. Ο Αρβανιτάκης κατεβάζει για τους Χιτ, περνάει το κέντρο, βλέπει το Γιορτανιλάκη. Ξανά έξω η μπάλα στον Αρβανιτάκη, Ριγόπουλος για 3, ο Αρβανιτάκης 2-2. 25-17 για τους Χιτ που έχουν πάρει συνεχόμενα τρίποτα από Γιορτανιλάκη και Αρβανιτάκη και έχουν ανεβάσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Με τον Δημήτρη Δεδούση να κατεβάζει για τους Ξεφτιλάιζερς. Ψάχνει στην baseline τον Ηλιόπουλο, αυτός αστοχή, παλεύει ο Χαραλαμπόπουλος, παίρνει rebound, σκοράρει. 25-19. Αρβανιτάκης. Βλέπει τον Νικολάου, αυτός στη γωνία, Γιορτανιλάκης, άλλο ένα ελεύθερο τρίποντο. Rebound ο Τσίτσος που καθαρίζει τη φάση για την ομάδα του και αφήνει τον Δημήτρη Δεδούση. Περνάει το κέντρο αυτός. Θα σηκωθεί από μέση απόσταση άστοχα, η μπάλα είναι έξω για τους Χιτ και κατοχή time out για τους Ξεφτιλάιζερ σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στον αγώνα, οι Χιτ προσπαθούν να επιτεθούν, ο Ριγόπουλος θα πάρει ένα foul, θα πάει στη γραμμή των βολών. Αμέσως με μια baseball pass οι Χιτ βρέθηκαν από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη και θέλησαν να ευθυνδιάσουν τους Ξεφτιλάιζερ οι οποίοι είχαν ανεβάσει αρκετά ψηλά την αμυνά τους. Ο Ριγόπουλος κέρδισε το φάουλ που θα πάει στη γραμμή για βολές. Και η δεύτερη, ο Χαραλαμπόπουλος θα καθαρίσει τη φάση για την ομάδα του. Θα χάσουν την μπάλα όμως οι Ξεφτιλάιζερς. Με τον Γιώργο Βεδούση, ο Νικολάου θα βρει τον Αρβανιτάκη. Δεν είναι καλή πάσα, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος από τα πόδια του Ριγόπουλου. Η μπάλα παραμένει στους Ξεφτιλάιζερς. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Ηλιόπουλος αφήνει την μπάλα στον Δημήτρη Δεδούση. Χαραλαμπόπουλος έξω σπάει μπάλα, αλλά είναι πολύ ψηλή η πάσα του. Μένει η κατοχή για τους Ξεφτιλάιζερς, η μπάλα πηγαίνει στο σκιτ. 5-58 για το ημίχρονο, 25-19 είναι το σκορ εδώ και λίγη ώρα. Ο Καρβαράς είναι στην παναφορά, βλέπει τον Νικολάου. Ο Καρβαράς, την κορυφή είναι ο Γιορτανιλάκης. Νικολάου στην baseline. Κακή πάσα του στον Αρβανιτάκη. Αυτό την πιάνει για να σταματήσουν τον αριθμό του Ξεφτιλάιζερς. Μπρος πίσω για τους Χιτ. Γιώργος Δεδούσης αφήνει στον Δημήτρη Δεδούση. Αυτός ψάχνει τον Χαραλαμπόπουλο, θα κλέψουν οι Χιτ. Ο Αρβανιτάκης θα περάσει το κέντρο με πάσα στο Γιορτανιλάκη. Αυτός θέλει να δει τον Νικολάου. Βάζει χέρι ο Γιώργος Δεδούσης και κόβει. Η μπάλα παραμένει στους Χιτ, έχουν 16 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους, επαναφορά από την baseline. Εκεί είναι ο Αρβανιτάκης, ο οποίος θέλει να βρει τον Νικολάου, είναι απρόσεχτη πάσα, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος και παίρνει και φάουλ από τον Νικολάου. Χαραλαμπόπουλος βλέπει τον Τζίτσο στη ρακέτα, γυρνάει αυτός, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Τζίτσος.
καλή υπομονή έχουν στην επίθεση οι ξεφυλάιζερς. Πήραν το φάουλ εδώ. Με τον Καραλή να μπαίνει στον αγώνα και να αλλάζει τον Ρεγόπουλο για τους Heat. 5-0-7 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Τσίτσος γράφει την πρώτη βολή, μειώνει σε 25-20. Και τη δεύτερη 25-21 μειώνουν στους 4 τις Fertilizers. Με τον Νικολάου τώρα να παίρνει την μπάλα και να περνάει το κέντρο του γηπέδου. Κλείνεται, σπάει στην περιφέρεια, ο Καρβαράς είναι εκεί. Τώρα ο Γιορταμιλάκης σηκώνεται για 3. Παλεύει ο Τσίτσος. Ο Βεβούσης θα πάρει το rebound. Θα περάσει από τον Γιορταμιλάκη. Θα το σταματήσει με φάουλ αυτός. Τέταρτο ομαδικό για τους... Πέμπτο, συγγνώμη, ομαδικό για τους Χιτ. Τέταρτο ήταν το προηγούμενο στο Τίτσο. Πέμπτο ομαδικό για τους Χιτ, οπότε βολές για τον Βεβούση. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη από τον Βεβούση. Και ο Καρβαράς θέλει να περάσει το κέντρο για τους Σκιτ. Κλείνεται. Φάουλ τώρα από τους Ξεφυλάιζερς που έπαιξαν καλή άμυνα στην περιφέρεια. Πίεσαν, είχαν να δώσουν. 4-34 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουν να δώσουν άλλο ένα τώρα οι Ξεφυλάιζερς. Νικολάου. Βλέπει τον Αρβανιτάκη. Αυτός πασάρει στο πλάι. Όμορφη κίνηση από τον Γιορταμιλάκη, ο οποίος είναι ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο. Το αγώνα έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα των Ξεφυλάιζερς. Βεδούσης. Στον Γιώργο Βεδούση. Αυτός ψάχνει τον Χαραλαμπόπουλο. Γυρνάει πολύ όμορφα στη ρακέτα. Δεν σκοράρει όμως ο ίδιος το επιθετικό του rebound. Παλεύει και ο Τσίτσος τώρα. Η μπάλα παραμένει στους Ξεφυλάιζερς. Μοιάζει να έχει χτυπήσει ο Καραλής στη ρακέτα. Τελικά είναι εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τσίτσο να πηγαίνει στην baseline για την επαναφορά και να βρίσκει έξω το Βεδούση. Αυτός θα σηκωθεί για 3, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Καρβαράς αμυντικό rebound. Η μπάλα πηγαίνει στο Γιορταμιλάκη. Περνάει το κέντρο, φέρνει φάουλ από τον Βεβούση που έδωσε το τελευταίο ομαδικό που είχε διαθέσει με ομάδα του. Δεύτερο φάουλ για τον Βεβούση, ρίσκαρε το για το κλέψιμο Βεβούσης. 27-22 είναι το σκορ. 3-49 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιορταμιλάκης έχει την μπάλα για τους Χιτ. Σηκώνεται από μέση απόσταση. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης από τον... τον Βεβούση, αν άκουσα καλά. Όχι, δεν έχουμε προσπάσει. Έχουμε φάουλ στο σούτ του Γιορταμιλάκη από τον Βεβούση. Α, όχι, εκτός φάσης, καλά το είδα. Ο Καραλής θα πάει στη γραμμή των βολών. Απλά είχε πάει ο Γιορταμιλάκη στη γραμμή και μπέρδεψε και εμένα. Ο Καραλής είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη, δεν υπάρχει διεκδίκηση, αυτή η μπάλα δεν βρήκε στο φάνη. Επαναφορά για τους Ξεφυλάιζερς από την baseline του Πάλβος. Θέλει να βρει τον Τζίτσο, αργεί αυτός να κόψει προς τη ρακέτα, χάνουν την μπάλα οι Ξεφυλάιζερς, ο Αντωνιάδης είναι αυτός που κινείται πίσω από το κέντρο για την ομάδα του, αφήνει στον Αρβανιτάκη. Νικολάου έξω η μπάλα στον Αντωνιάδη, αυτός βλέπει τον Αρβανιτάκη, απελευθερώνεται, σηκώνεται για 3, αστοχή, μαζεύει ο Νικολάου, θετικό rebound, φάουλ από τον Στραβοσκούφη για τους Ξεφυλάιζερς.
που φαστείλει τον Νικολάου στη δυναμή των βολών. Το σκόρ είναι 27-22 εδώ και αρκετή τσίκη ώρα. 3-0-3 μένουμε για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Νικολάου φέρνει το παιχνίδι στο 28-22. 3 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Στραβοσκούφης θέλει να βρει το Τζίτσο. Αυτός προσπαθεί να παίξει με πλάτη, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Τζίτσος. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Τζίτσος, 28-23. Έξω η δεύτερη, παλί το Χαραλαμπούπουλος. Η μπάλα θα καταλήξει στον Τζίτσο, ο οποίος θα σκοράρει. 28-25. Μειώνει στο σούπι ξεφτιλάιζερς και ο Αρβανιτάκης έχει την μπάλα μπροστά. Απελευθερώνεται, σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος, ριμπάνοντας Τραβοσκούφης. Περνάει το κέντρο, τρίποντο για τους εφηλάιζερς, άστοχο, παλεύει ο Τσίτσος, μαζεύει ο Νικολάου. Τρίποντα τον Γιώργο Βεδούσιο, ο Νικολάου θα περάσει το κέντρο, ψάχνει τον Αντωνιάδη. Έξω η μπάλα στον Αρβανιτάκη. Καραλής, Αρβανιτάκης, σώσουν την κατοχή, έχουν 3 δευτερόλεπτα τώρα οι Χιτ, σηκώνεται ο Αντωνιάδης άστοχα. Ψηλά ο Χαραλαμπόπουλος καθαρίζει την πάση για την ομάδα του και ο Τιπάλδος την βγάζει μπροστά. Πολύ όμορφη πάση στον Τιπάλδο που θα τελειώσει εύκολα τον εκκληριασμό. Πολύ ωραίος εκκληριασμός από τους Ξεφτιλάιζερς, 28-27. Και ο Γιορδαμιλάκης κατεβάζει για τους Χιτ την ώρα που πλησιάζουμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς είναι στον πόντο. Αρβανιτάκης προσποιείται, βλέπει τον Καραλή. Αυτός τον Αντωνία, συγγνώμη, στον Γιορδαμιλάκη, Νικολάου, σηκώνεται, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Νικολάου. Δεύτερο φάουλ για τον Τιπάλδο είναι αυτό. 1-21 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Νικολάου αστοχή στην πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 29-27. Στους δύο το παιχνίδι. Πάει στον πάγκο Νικολάου. Μπαίνει από Παθανασίου μέσα. Ο Στραβοσκούφης θα κατεβάσει για τους Ξεφτιλάιζερς. Γιώργος Δεδούσης θέλει να βρει τον πάσα στη ρακέτα. Το τρίποντο είναι από το Στραβοσκούφη, πάσα στη ρακέτα είναι στον Καζά. Επιθετικό ριμπάουν και καλάθι για τους Ξεφτιλάιζερς που ισοφαρίζουν αγώνα την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και τον Αρβανιτάκη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Αντωνιάδης, Αρβανιτάκης, κλείνεται, σπάει στο πλάι, Γιορδαμιλάκης, ξανά στον Αρβανιτάκη, 5 δεύτερα. Παίρνει στη ρακέτα ο Αρβανιτάκης, σηκώνεται άστοχα, μαζεύει rebound ο ίδιος όμως, αλλά δεν είναι καλή. Η πάσα του την κλέβει η ομάδα των Ξεφτιλάιζερς με τον Σαϊσανά. Την ώρα που ο Στραβοσκούφης θα περάσει στο κέντρο, θα βρει πάσα δίπλα του, τρίποντο για τους Ξεφτιλάιζερς με τον Καζά άστοχο, καθαρίζει από Παθανασίου, αλλά κάνει κακή πάσα, κλέβει ο Γιώργος Δεβούσης. Σηκώνεται και αυτός για τρεις, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Αντωνιάδης, τελευταία 10 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιορδαμιλάκης έχει διάδρομο μέχρι το καλάθι, σηκώνεται και σκοράρει. Δεν νομίζω, δεν προλαβαίνουν οι Ξεφτιλάιζερς, όχι, έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, είναι εκπρόθεσμο το σουτ. 31-29, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο στην Καλυθέα, στον αγώνα ανάμεσα στους Χιτ και στους Ξεφτιλάιζερς.
Η Χίτ είναι μπροστά με 31-29, με έναν απίστευτο Γιορδαμιλάκη στο πρώτο μέρος, για τον οποίο τα ανεπίσημα στατιστικά του παιχνιδιού λένε ότι έχει ήδη 17 πόντους. Ο Ριγόπουλος σηκώνεται, σκοράρει, 33-29 για την ομάδα του. Με τον Τιπάλτο να βρίσκει πάσα μπροστά στον Γιώργο Δεντούση. Δεν σκοράρει αυτός, επιθετικό ριμπάν χωρίς ανανέωση για τους Ξεφτιλάιζερς. Η μπάλα στο Φράι, Ηλιόπουλος. Κάποιος πρέπει να σουτάρει, έχουν 3 δευτερόλεπτα οι Ξεφτιλάιζερς. Σουτάρουν αλλά δεν καταφέρουν να προστατεύουν με καλάθι. Και ο Αρβανιτάκης βγάζει την ομάδα του μπροστά. Τρίποντο από τον Κοκαλί, καλάθι για τους Χιτ. 36-29 έχουν πει σε στίχη στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν ήδη ένα 5-0 μέσα στο πρώτο λεπτό. Τιπάλδος ξανά σε αυτόν την μπάλα, σηκώνεται από την κορυφή, δεν σκοράρει για 3. Το rebound θα πάει σε ποιον, στο Ρίγκοπουλο. Αρβανιτάκης βλέπει τον Τούτσι. Πελάβει ο Τούτσις, βάζει καλάθι, 38-29, κατευθείαν time-out για τους Ξεφτιλάιζερς, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time-out, καταπληκτικό το ξεκίνημα των Heat στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή, άμα βάλουμε και τον εθνιασμό του Γιορδαμιλάκη στο πρώτο μέρος, έχουν ένα 9-0, 7-0 στην επανάληψη. Ο Δεβούσης βλέπει πάση στο πλάι, τρίποντο άστοχο για τους Ξεφτιλάιζερς, που ακόμα ψάχνουν τον δρόμο για το καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο. Αρβανιτάκης, ο Καλίδης, ξανά Αρβανιτάκης, βλέπει το Ριγόπουλο στη ρακέτα, γυρνάει αυτός άστοχα, αμυντικό rebound ο Τιπάλδος. Σπάει στο πλάι, τρίποντο από το Βεδούση, άστοχο, επιθετικό rebound για τους Ξεφτιλάιζερς. Ο Τιπάλδος ξαναβρίσκει τον Δημήτρη Βεδούση, όμορφη κίνηση από αυτόν, σηκώνεται άστοχα, η μπάλα θα καταλήξει έξω και η κατοχή θα είναι για τους Χιτ. Αρβανιτάκης είναι στο κατέβασμα τώρα για τους Χιτ, οι οποίοι είναι στο σύν 9 μετά από 2,5 σχεδόν λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιορδαμιλάκης παίρνει φάουλ από τον Δημήτρη Βεδούση. Τέταρτο φάουλ για τον Δημήτρη Βεδούση αυτό. Επαναφορά το πλάι για τους Χιτ, η μπάλα πηγαίνει στο Ριγόπουλο. Αυτός βλέπει τον Γιορδαμιλάκη, σηκώνεται άστοχα, μαζεύει το rebound ο Βεβούσης. Θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, φτάνει στην απέναντι πλευρά, ψάχνει πάσα στο Χαραλαμπόπουλο, έχουμε φάουλ από τον Ντούτσι νομίζω. Yeah. 7 για 19 για την τρίτη περίοδο. Οι Ξεφτιλάιζερς κρατούν την μπάλα και έχουν άλλη μια ευκαιρία για να πάρουν σκορ. Παραλαμπούπουλος βλέπει τον Τζίτσο, αυτός αναγκάζεται να βγει προς τα έξω. Γυρνάει στη ρακέτα, κλείνεται, σηκώνεται άστοχα, rebound για τους Χιτ. Αρβανιτάκης. Ο Καλίδης βλέπει τον Ριγόπουλο, αυτός επιχειρεί ένα αλεϊούπ. Άστοχο, μαζεύει ο Τζίτσος και αφήνει στο Βεβούση. Όμορφη κίνηση από το Βεβούση, καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από το Βεβούση για τους Ξεφτιλάιζερς, 38-31 μετά από 3-10 για την τρίτη περίοδο. Τούτσις σηκώνεται για 3, είναι άστοχο το σουτ, παλεύει ο Ριγόπουλος αλλά γυρνάει σε παίχτη των Ξεφτιλάιζερς, συγκεκριμένα στον Ηλιόπουλο, ο οποίος πηγαίνει στην απέναντι πλευρά, αφήνει στο Χαραλαμπούπουλο, η πάσα στη γωνία. Το τρίποντο είναι αμαρκάριστο αλλά άστοχο για τους Ξεφτιλάιζερς και τον Τιπάλδο. Ο Αρβανιτάκης μάζεψε και ο Γιορδαμιλάκης περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Αρβανιτάκης, ο Καλίδης, Γιορδαμιλάκης, κλείνεται καλά,
βγάζουν την άμυνα, εξεφτυλάζει, ο Τσίτσος θέλει να τους βγάλει στον εφημιασμό, βλέπει τον Βεβδούση αυτό στην απέναντι πλευρά στον Ηλιόπουλο, σπάει στο Βεβδούση ο Ηλιόπουλος, σηκώνεται για τρεις, ο Μπένι βγαίνει μπάλα άτυχος εδώ ο Βεβδούσης, Αρβανιτάκης. Μετά από 4 και 15 στην τρίτη περίοδο, ο Τούτσις έχει την μπάλα. Καλή άμυνα από Χαραλαμπίκουλα, να βρει και φοβερή πάσα ο Τούτσις στο Κοκαλίδη. 40-31. Έκλεισε πολύ όμορφα ο Χαραλαμπόπουλος στο διάδρομο για τη ρακέτα, αλλά ο Τούτσις είχε την ηρεμία στο γύρισμα να βρει πάσα. Χαραλαμπόπουλος στην baseline στον Ηλιόπουλο. Σηκώνεται αυτός, αστοχή, μαζεύουν οι hit. Ο Αρβανιτάκης θέλει να βρει εχνιδιασμό. Ο Γιορταμιλάκης είναι ολομόναχος, αλλά θα αστοχήσει. Στην απέναντι πλευρά τώρα εξεφτυλάζεις με τον Τιπάλτο. Σηκώνει τον Τιπάλτο σάστοχα, μαζεύει ο Ριγόπουλος αμυντικό rebound. Τούτσις. Περνάει το κέντρο, μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στο πλάι πάσα, το σούδιο από το Κοκαλίδι είναι έξω. 43-31 στις 12 πόντους η hit στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Και ο Δημήτρης Δεδούσης κατεβάζει για την ομάδα του. Τσίτσος ψάχνει πάσα στον Χαραλαμπόπουλο, καταλαβαίνουν και κλέβουν η hit. Ο Αρβανιτάκης ψάχνει άλλη μια πάσα, τη διασμή στο Γερδαμιλάκη. Αυτός δεν θα κάνει λάθος αυτή τη φορά. 45-31 ξεφεύγουν οι hit. Κινδυνεύουν να μείνουν αρκετά πίσω οι ξεφτιλάιζες. Έχουν μόλις 2 πόντους 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Δημήτρης Δεδούσης πάσα στο πλάι. Ο Τιπάλδος βλέπει τον Τσίτσο στην κορυφή της ρακέτας. Ο Τσίτσος το σκοράρει ανάσα για τους ξεφτιλάιζες. 45-33 και time out από τους hit. Γυρίσαμε από το time out, το match είναι στους 12 πόντους αυτή τη στιγμή, με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Οι hit που μπήκαν πάρα πολύ δυνατά στο δεκάλεπτο, έφτασαν μέχρι το 14, ενώ είμαστε στο 29-29 λίγο νωρίτερα, πήγαν στους 45-31 οι hit. Γιορταμιλάκης, οι ξεφτιλάιζες βγάζουν την άμυνα, έχουν βάλει και ένα καλάθι, μείωσαν στους 12, να δούμε αν θα πάρουν και πάλι σκορ. Ωραία η πάσα στη γωνία στον Τιπάλτο από το Δεδούση, σηκώνεται για 3 αυτός, όχι. Λείπει εντελώς αυτή τη στιγμή το μακρινό σουτ από τους ξεφτιλάιζερς. Γεγονός το οποίο τους μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες να γυρίσουν τον αγώνα. Όχι βέβαια ότι είναι αδύνατο, απλά μέχρι στιγμής δυσκολεύονται πολύ βήματα από το Γιορταμιλάκη. Τη στιγμή που οι hit έχουν βάλει αρκετά σουτάκια από μακριά και με το Κοκαλίδι και με τον Αρβανιτάκη και με τον Γιορταμιλάκη. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν αυτό το προβάδισμα των 12 πόντων. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Ο Δημήτρης Δεδούσης θέλει να βρει τον Ηλιόπουλο. Αυτός ψάχνει πάσα απέναντι. Παραλαμπόπουλος κλείνεται, κρατάει την κατοχή όμως. Τιπάλτος για τρεις, ούτε τώρα παλεύει ο Παραλαμπόπουλος, κερδίζει το rebound. Ανανεώνει για την ομάδα του, ούτε τώρα θα πει καλάθι, συνεχίζει να παλεύει ο Παραλαμπόπουλος. Αλλά τελικά έχει φτάσει, θα πάρουν την μπάλα ο Παραλαμπόπουλος. Πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε, κράτησαν κατοχή. Οι hit έχουν χάσει όμως 4 δευτερόλεπτα για να περάσουν το κέντρο. Έχουν άλλα 4 δηλαδή. Ο Αρβανιτάκης βλέπει τον Καρδαρά. Αυτός κινείται πίσω το κέντρο, χρεώνεται με 8 δευτερόλεπτα. Δεν είχαν καταλάβει οι hit ότι έμενε τόσο λίγος χρόνος για να περάσουν το κέντρο. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί από τον πάγκο τους φώναξαν ότι έπρεπε να περάσουν το κέντρο. Νέα επίθεση λοιπόν για τους ξεφτιλάιδρες από την επιμονή του Χαραλαμπόπουλου στην προηγούμενη φάση. Δεδούσης κλείνεται, παίρνει ένα φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Δεδούσης 2 και 35 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. 45-33 παραμένει. Αν άκουσα καλά ήταν το τρίτο φάουλ του Ριγόπουλου αυτό. Ο Δεδούσης είναι στη γραμμή, βάζει μια βολή, 45-34. Έξω η δεύτερη, επιθετικό rebound και follow από το Χαραλαμπόπουλο, 45-36.
Βανιτάκης βλέπει τον Ντούτσι. Πολύ ωραία άμυνα από τους Τσεφιλάιζερς. Φάουλ όμως από το Βοβούση. Και αυτό πρέπει να είναι το πέμπτο του. Πράγματι είναι το πέμπτο του. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για τους Τσεφιλάιζερς. Μέτρο Σταύρος Κούφη να μπαίνει στον αγώνα. Αρβανιτάκης, Αντωνιάδης, Τούτσις. Βλέπει τον Αρβανιτάκη, σηκώνεται για τρεις. Ανάσα για τους Χιτ, 48-36 την ώρα που οι Τσεφτιλέζες έτρεχαν. 5-0. Το μάτς και πάλι στους 12. Οι Τσεφτιλέζες είναι στην επίθεση. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τιπάλκου που θα βρει το Στραβοσκούφι. Ξανά ο Τιπάλκου στο πλάι. 4 δευτερόλεπτα από τους Τσεφτιλέζες. Σουτάρει ο Στραβοσκούφις. Μαζεύει ο Κοκαλίδης αμυντικό rebound και αφήνει στον Αρβανιτάκη. Αντωνιάδης, Αρβανιτάκης. Παίρνει φάουλ την ώρα που πασάρει απέναντι. Τρίτο φάουλ για τους Τσεφτιλέζες. Τρίτο φάουλ του Τιπάλτου. 1 και 22 για να τελειώσει τρίτη περίοδο. 48-36 είναι το σκορ. Ο Αρβανιτάκης πάει στην επαναφορά. Βλέπει το Ριγόπουλο. Τούτσι σηκώνεται για τρεις φορά. Δύο συνεχόμενα τρίποντα για τους Χιτ. Ανεβάζουν και πάλι τη διαφορά στους 15 πόντους αυτή τη φορά. 51-36. Την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, Στραβοσκούφης βλέπει πάσα στο πλάι. Ο Ηλιόπουλος σηκώνεται άστοχα. Μαζεύει ο Αντωνιάδης. Αυτός θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Αρβανιτάκης στο Ντούτσι. Κάνει τον drive ο Ντούτσι, σηκώνεται άστοχα. Η μπάλα είναι έξω για τους Χιτ, λέει ο ρεφ. 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσής τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να πάρουν κάτι οι Χιτ σε αυτή τη φάση. Αρβανιτάκης επαναφέρει στον Κοκαλίδη, φοβερή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Στραβοσκούφης θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Βλέπει πάσα δίπλα του, ο Τιπάλκος σηκώνεται άστοχα. Μαζεύει ο Ριγόπουλος αμυντικό rebound. Την ώρα που μένουν 17 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αντωνιάδης έχει την μπάλα στην περιφέρεια, αφήνει στον Αρβανιτάκη. Πίσω από το screen αυτός. Βλέπει το Ριγόπουλο. 2-1. Θα τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πράγματι και η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Χιτ. 51-36. Σε λίγο μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο. Γυρίσαμε στην Καλυφαία. Άλλες ισορροπίες έφεσε το τρίτο δεκάλεπτο σε σχέση με αυτά που είχαμε δει στο πρώτο μέρος. Εκεί λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ήμασταν στο 29-29. Τώρα η Χιτ είναι στο συν 15 μετά την τρίτη περίοδο. Οι Τσεφτιλάιζερς δυσκολεύτηκαν πολύ στην επίθεση του στο τρίτο δεκάλεπτο. Έβαλα μόλις 7 πόντους. Τώρα ο Τιπάλδος σκοράρει ένα τρίποντο, μειώνει σε 51-39 και στους 12 και ο Αρβανιτάκης κατεβάζει. Αντωνιάδης αφήνει στον Ντούτσι. Έξω η μπάλα, πάλι είναι και ο Ντούτσις. Ψάχνει πάσα στη ρακέτα, καλή άμυνα ο Χαραλαμπόπουλος. Κλέβουν οι Τσεφτιλάιζερς, αλλά μπερδεύονται στην επίθεση, φτηνά χαμένη κατοχή. Ξανά η μπάλα στο σκιτ. Τούτσις, Αρβανιτάκης, Αντωνιάδης. Το σούτ από το πλάι του Παπαθανασίου είναι έξω για 3. 54-39, ξανά στους 15 η Χιτ. Τιπάλδος
Βλέπει το σπραβοσκούφι, αυτός μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στο πλάι. Ξανά Τυπάλδος, κάνει το drive, σηκώνεται καλά, πάρα πολύ δύσκολο καλά από τον Τυπάλδο. Και ο Αρβανιτάκης κατεβάζει για την ομάδα του και αφήνει στον Τούτσι. Ο Τούτσι ψάχνει πάσα στη ρακέτα, έχουμε φάουλ και time out. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out, ο Τούτσις είναι στην επαναφορά για την ομάδα του. Αντωνιάδης βλέπει το Τούτσι στο πλάι, κάνει το drive αυτός, πάει στον Αρβανιτάκη. Τρίποντα το Κοκαλίδι, άστοχο. Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος για τους Ξεφτιλάιζερς και ο Στραβοσκούφς θα περάσει στο κέντρο. Πάσα στη γωνία και ήταν ο Ηλιόπουλος στην κορυφή τώρα. Το σούτ είναι έκτοχα από τον Πέτρο Καζάγια τους Ξεφτιλάιζερς που θα μειώσει σε 54-43. Τούτσις. Πίσω από το screen, κλείνουν πάρα πολύ ωραία οι Ξεφτιλάιζερς. Αντωνιάδης, Κοκαλίδης κάνει βήματα. Χαμένη κατοχή για τους Χιτ, πολύ ωραίες άμυνες από τους Ξεφτιλάιζερς που μειώνουν σε 54-43. Και έχουν και την μπάλα στα χέρια τους τώρα. Στραβοσκούφης κόβεται από τον Τούτσι. Κρατούν κατοχή Ξεφτιλάιζερ. Σιλιόπουλος μπαίνει στη ρακέτα. Σηκώνεται, δεν σκοράρει. Φόλο από το Χαραλαμπόπουλο. Δεν μπαίνει πάρα στο καλάθι. Καθαρίζει ο Αρβανιτάκης για την ομάδα του. Και βλέπει τον Παπαθανασίου. Αυτός θα μπει στη ρακέτα. Δεν είναι καλή πάσα. Ο Τυπάλδος προσπαθεί να κλέψει. Κρατάνε κατοχή. Έχουν 14 δευτερόλεπτα. Και πάλι μπάλα για τους Χιτ. Έχουν περάσει κάτι παραπάνω από 3 λεπτά στην διάρκεια περίοδο. Οι Χιτ έχουν 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεση τους αυτή τη στιγμή. Έχουν και την επαναφορά από το πλάι με τον Τούτσι, Παπαθανασίου, Αντωνιάδης, ξανά Παπαθανασίου. Τελειώνει η επίθεση, 2-1. Σκοτωμένο σουτ καλάθι από το Κοκαλίδι, από το πουθενά οι Χιτ σε αυτή την επίθεση πήραν σκορ. Ξεφτιλάιζες τώρα στην απέναντι πλευρά. Με τον Τυπάλδο να τους οργανώνει. Το τρίποντο από τον Γιώργο Βεδούς είναι άστοχο. Τούτσις. Φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. 56-43 είναι το σκορ, 6 και 12 για να το δώσει ο αγώνας. Ο Αρβαντάκης είναι στην επαναφορά για την ομάδα του. Τούτσις. Θέλει να διεισδύσει, βρίσκει τον Παπαθανασίου. Αυτός παίρνει φάουλ από τον Τζίτσο. Όχι, κάνει βήματα ο Παπαθανασίου. Στην προσποίηση πριν πέσει πάνω του ο Τζίτσος προφανώς. Η μπάλα είναι για τους Ξεφτιλάιζερς, οι οποίοι είναι πίσω με 13 πόντους και σιγά σιγά αν θέλει να γυρίσει τον αγώνα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τα φώτα, ο χρόνος αρχίζει και πιέζει. Είμαστε πλέον 6 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Τυπάλδος κατεβάζει, ο Τίτσος είναι τώρα στην κορυφή της ρακέτας. Γιώργος Δεδούσης σηκώνεται για 3. Είναι άστοχος. Το σφύριγμα είναι για τραυματισμό του Τούτσι. Είναι ok, τελικά συνέχεια στο παιχνίδι. Καλύπτης αφήνει στο Γιορδαμιλάκη, Τούτσις σηκώνεται, σκοράρει, Τούτσις 58-43. Στις 15 και πάλι η Χιτ
με τον Τιμπάλτο να περνάει το κέντρο. Βλέπει τον Γιώργο τον Ντούση. Ξανά Τιμπάλτος απέναντι μπάλα. Ελεύθερο σούτα στο χωριά τους Τσεφιλάιζερς. Ο Τούτσις μαζεύει. Ο Αρβανιτάκης τώρα αφήνει ξανά στον Τούτσι για να κατεβάσει. Περνά το κέντρο το Καλίδης. Σε αυτόν πάει μπάλα, Αρβανιτάκης, Τούτσις. Επιχειρεί το drive, όμορφη κίνηση. 60-43 για τους Χιτ. Τιπάλδος. Ηλιόπουλος σηκώνεται για τρεις. Μαζί του Χαλαβαδόπουλος εκθετικό. Μαζί του Ορταμιλάκης αμυντικό rebound. Ο Αρβανιτάκης κατεβάζει, βλέπει τον Τούτσι. Ξανά Αρβανιτάκης, Τούτσις. Σηκώνεται για τρεις, δεν σκοράρει, rebound για τους Εφιλάιζες. Ο Γιώργος Δεδούτσις πηγαίνει στα απέναντι πλευρά, παίρνει φάουλ. 4-15 για το φινάλε, 60-43 είναι το σκόρ, διαφορά των 17 πόντων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ταμπλό είναι μεγαλύτερη στην αγαπημένη σκόρα. Ο Τιπάλτος έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει τον Γιώργο Δεδούση, σηκώνεται για 3, σκοράρει 60-46 στις 14 στο παιχνίδι. Το Καλίδης δυσκολεύεται στο κατέβασμα, πιέζουν οι Ξεφτιλάιζες, καταφέρει να περάσει το κέντρο οριακά ο Καλίδης. Αρβανιτάκης για 3, την μπάλα στα σίδερα, κατοχή για τους Ξεφτιλάιζες. Τιπάλτος. Οργανώνει για την ομάδα του, βλέπει πάσα απέναντι, άλλο ένα τρίποντα από το Δεδούση. Ο Χαραλαβόπουλος θα πάρει φάουλ μετά το επιθετικό rebound και θα πάει στη γραμμή για βολές. Λιγότερα από 4 λεπτά πλέον στο χρόνο. και 39 για την ακρίβεια, 60-46 είναι το σκορ. Χαραλαμπόπουλος είναι άσχολος στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη αμυντικό rebound ο Τούτσις. Περνάει το κέντρο Τούτσις, πάει την μπάλα στο πλάι. Στην κορυφή είναι ο Αρβανιτάκης για την ομάδα του. Ο Παπαθανασίου. Στο Καλίδης. Αρβανιτάκης στο τρίποντο, σηκώνει το σκοράρι. 63-46. Τιπάλδος. Ψάχνει πάσα στο Χαραλαμπόπουλο, οι Ξεφτιλάιζες. Δεν ήταν καλή αυτή, χαμένη κατοχή, μπάλα ξανά στους Χιτ. Ο Τούτσις θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Βλέπει το Καλίδη. Αυτός προσποιείται στο τρίποντο, αφήνει στον Τούτσι και πάλι. Κάνει drive ο Τούτσις, παίρνει foul, θα πάει στο γραμμή. Έτσι είναι, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Τούτσις. 2-36 για το φινάλε της αναμέτρησης. 63-46 είναι το σκορ. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη από τον Τούτσι, 64-46 στους 18 το παιχνίδι. Έξω η δεύτερη rebound ο Χαραλαμπόπουλος για τους Ξεφτιλάιζερς, οι οποίοι θα περάσουν το κέντρο με πάσα του Τιπάλδου. Ο Δεδούσης θα μπει στη ρακέτα. Κινείται στη γωνία ο Δεδούσης. Μπαίνει και πάλι στη ρακέτα, βρίσκει ωραία τον Τζίτσο, αυτό θα σκοράρει. 64-48.
Πάλα το Χαραλαμπόπουλο στον Ντούτσι. Τέταρτο ομαδικό είναι αυτό για τους Ξεφτιλάιζερς. Αλλαγές για τους Χιτ. Μαγλουσίδης ήταν αυτός που είχε την μπάλα για τους Χιτ στην περιφέρεια. Ξανά σε αυτόν τον Καρβαρά. Νικολάου σπάει στο πλάι, τρίποντα τον Καρβαρά, εύστοχο. 67-48 για πρώτη φορά στους 19 το παιχνίδι και ο Τιπάλτος κατεβάζει για τους Ξεφτιλάιζες. 1-40 για να τελειώσει ο αγώνας. Γιώργος Δεδούσης σηκώνεται για 3 και σκοράρει. 67-51. Ο Νικολάου έχει την μπάλα στα χέρια του. Φάουλ είναι αυτό από τον Δεδούση, λέει ο ρεφ. Όχι, συγγνώμη, δεν Δεδούσης, ο Τιπάλτος. Έχουν συμπληρωμένα ομαδικά οι Ξεφτιλάιζερς, οπότε ο Νικολάου θα πάει στην γραμμή των βολών για να ζευγάρει. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Νικολάου, έχει δικαίωμα για άλλη μία. 1-21 μένει για να τελειώσει αναμέτρηση. 67-52 από τη δεύτερη βολή του Νικολάου. Με το Τιπάλδο να κατεβάζει και πάλι. Συγγνώμη, 68-51 την έβαλα ανάποδα την βολή. Με το Τιπάλδο να κατεβάζει. Ξανά σε αυτόν την μπάλα. Βλέπει τον Γιώργο Δεδούση. Σηκώνεται για τρεις από το ίδιο σημείο. Γράφει και πάλι. 68-54. Μπήκαν κάποια σούτ για τους Ξεφτιλάιζερς, αλλά όταν πια ήταν πολύ αργά και είχαν χάσει τον αγώνα, παλεύει ο Βεδούσης τώρα να κλέψει. Δεν τα καταφέρνει. Κρατούν κατοχή οι Χιτ. Καρβαράς στην επαναφορά περνάει για τον Μαγλουσίδη κατευθείαν μπροστά. Νικολάου βλέπει τον Καραλή, αυτό το σκοράρει, ο Μαγλουσίδης παλεύει. Χαμένη κατοχή για τους Χιτ, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οι Ξεφτιλάιζερς έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Φάουλ που θα κερδίσει ο Τιπάλδος. 68-54 είναι το παιχνίδι. Γιώργος Δεδούσης σηκώνεται για 3 από την επαναφορά. Μαζεύει ο Νικολάου αμυντικό rebound. Βλέπει το Μαγλουσίδη. Ξανά στον Νικολάου. Ο Τούτσις έχει την μπάλα. Τελειώνει ο αγώνας. Σημαίνει 10 δευτερόλεπτα τώρα. Αλλά χρεώνεται με 5 δευτερόλεπτα ο Τούτσις. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάζε γκάνε επί της Ξεφτιλάιζερς. Το 68-54 θα είναι το τελικό σκορ. Οι Χιτ πηγαίνουν στο 4-0, οι Ξεφτιλάιζερς πέφτουν στο 2-2. Καλή συνέχεια.